για εκείνες τις στιγμές που κλάψαμε παρέα. Για όσες φορές μοιραστήκαμε τον πόνο σου. Που σε βοηθήσαμε να πετύχεις το στόχο σου. Που ήμασταν πλάι σου στις δύσκολες στιγμές σου. Για τις στιγμές που μοιραστήκαμε την αγωνία σου. Που δεν μετανιώσαμε για τίποτα. Για όλες εκείνες τις στιγμές και για άλλες τόσες. Μπύρα και ο. Πάντα παρέα. Ζωά Πέδρο. Ο Σλάφτσεφ κάνει κίνηση ο Γκιέ και παίρνει μπάλα. Γκιέ. Θέλει να περάσει το σούτ του Μέσκα, το πρώτο σούτ στο παιχνίδι από τον Κροάτι. Η μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Φοβούνται νομίζω και λίγο οι παίκτες. Γιατί Βάλιστα. είναι ένα πιο σκληρό γήπεδο. Να δούμε εδώ όμως τον Παντιμπαγκά. Ο Βέλγος θα κάνει το γύρισμα. Σε κόρνερ θα διώξει ο Φρέιρε. Πιο ψηλά από τον Σέριντάν. Με δύναμη ο Λομπιανίτσε για τον Σέριντάν. Ο Ιρλανδός θα δοκιμάσει το σούτ πάνω από τα δοκάρια. Πρώτη καλή στιγμή στο ντέρμπι από το δυνατό βολέ του Ιρλανδού. Ζητάει ο Σκέμπρι. Τελικά η παλιά φτάνει απέναντι στον Παντιμπαγκά που κατέβασε εξαιρετικά. Θα κάνει και την σέντρα ο Βάλε. Θα χάσει την μπάλα, θα απομακρύνει όμως ο Αγγελή. Με πάσα για τον Μέσκα, η σέντρα του Κροάτη. Η μπάλα θα περάσει, κεφαλιά του Παπουλή. Απόκρουση από τον Λομπιανίτσε. Πέρασε από τον Στογιάνοβιτς, η πάσα του και πάλι δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε. Κάνει τσάφο Ρούνιε, φεύγει ο Σλάφτσεφ που θα κοπεί από τον Ρωμαρίκ. Ενώ ζητούσε ο Παπουλής που ήταν μόνος απέναντι. Βούλγαρος αφήνει το πλάγιο στον Ζωάο Πέδρο. Τώρα ο Σλάφτσεφ. Ωραίο τακουνάκι από τον Μέσκα. Ο Ζωάο Πέδρο, offside. Ο Ζωάο Πέδρο. Και βλέπετε ότι ήταν εκτεθειμένος ο Ζωάο Πέδρο. Η επιστροφή του Παπουλή δεν ήταν καλή. Πάλα φτάνει στη μεσαία γραμμή. Ο Αγγελή, ο Μέσκα βγήκε ο Παναγή. Και έδιωξε πρώτου Κροάτη. Θα δούμε αν θα πάει απευθείας. Αυτό κάνει ο Κίρμ στο δοκάρι. Πολύ καλή εκτέλεση, η φάση δεν τελείωσε. Σκάει στην περιοχή το σούτ, η μπάλα. Υψωμένο το σημειάκι όμως για τον Σκέμπρι. Ξανά η φάση. Εδώ βλέπετε είναι offside το Σκέμπρι, ήταν σωστός ο βοηθός. Η μεγαλύτερη ευκαιρία του παιχνιδιού, ωστόσο καταγράφηκε εδώ με το εξαιρετικό φάουλ του Κίρμ. Ακουμπάει ο Βάλε, απόκρουση του Βάλε στο δοκάρι. Εξαιρετική εκτέλεση του Σλοβαίνου. Κάθε την παλιά, βγαίνει ο Βάλε μπροστά από τον Σκέμπρι. Οικονομίδης. Πιέζεται αλλά κρατάει, Μπεμπέ. Λάθος ο Μπεμπέ, ο Γκιέ κερδίζει. Ο Αφρικανός περνάει. Άσχημη πάσα για τον Παπουλή, πολύ κακή πάσα. Με το δεξί σέντρα του Αιγύπτιου βρήκε τον Κίρμ. Μπάλα περνάει, ο Βάλε μαζεύει. Ελίζιο θα κάνει το σούτ με το δεξί, ο Παναγής σε κόρνερ. Ο Στογιάνοβιτς εδώ έβαλε το πόδι και πέρασε την μπάλα στον Παπουλή. Να δούμε την προσπάθεια του Απόλλωνα και πάμε και στον Ονησίφορο. Γκιέ κάθετα για τον Σλάφτσεφ που έχασε την ισορροπία του. Και ο Παναγή μάζεψε, σε ακούμε Ονησίφορο. Αυτό ζητούσε από την αρχή από τον Γκιέ. Μάλιστα. Ο Κίρμι εδώ θα κάνει σέντρα. Η μπάλα περνάει στο δεύτερο δοκάρι. Και με υπόδειξη όμως από τον βοηθό και πάλι. Εδώ. Πάσα του Οικονομίδη, περνάει από όλους, θα διώξει ο Ελίζιο. Ετοιμάζει τον Άλεκ Ντασίλβα, είναι επομένου. Να δούμε τον Κιέ. Έδωσε για τον Παπουλή, το στρώσιμο στο Γιάνοβιτς. Με αυτοθυσία έπεσε ο Ρωμαρίκ και διώξε σε πλάγιο. Τον επιτηρεί ο Φρέιρε, θα κάνει την σέντρα. Η κεφαλιά πάνω από τα δοκάρια από τον Κίρπ. Μεγάλη παλιά για τον Σέριντάν που φεύγει από κανονική θέση. Βγήκε ο Βάλε, πέρασε ο Σέριντάν, αλλά από πολύ πλάγια θέση δεν ήταν εύκολο να τη στείλει στα δίχτυα. Στο 71 ο Σλοβαίνος θα προσποιηθεί, θα φέρει την μπάλα στο καλό του πόδι, θα στρώσει στον Σκέμπρι που ξαναβρήκε τον Κίρμα, αλλά θα κάνει σπουδαία επέμβαση ο Βάλε.
Αγγελή κρατάει μπάλα. Είδε την κίνηση του Γκιέ, δεν είναι offside, κάτω το σημειάκι. Ο Γκιέ απέναντι από τον Παναγή, θα πλασάρει, θα τον νικήσει ο Παναγή. Στην πιο κλασική φάση ενδεχομένως του αγώνα. Ίσως και να είναι στην ευθεία και αυτή πολύ δύσκολη φάση. Όμως ήταν ο Λομπιανίτσε αυτός που φάνηκε να είναι στην ευθεία με τον Γκιέ, ο οποίος έφυγε απέναντι από τον Παναγή, αλλά δεν μπόρεσε να τον νικήσει. Στημένη μπάλα για την Ομόνια που ανεβάζει και πάλι